απεστάλλει τελικώς η επιστολή του Δήμου Ζακύνθου και του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που αφορά το επικείμενο πρόστιμο για την παράνομη χρήση του ΧΙΤΑ στο σκοπό. Βασικός αποδέκτης της επιστολής είναι το νομικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών, δεδομένου ότι εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ωστόσο, απεστάλλει επίσης σε αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και στον ίδιο τον Υπουργό. Κοινοποίηση της επιστολής έγινε στον Υφυπουργό Αθλητισμού και Βουλευτή Ζακύνθου Σταύρο Κοντονή, στον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο, στον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Λευτέρη Νιωτόπουλο, σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και ασφαλώς στην αρμόδια εισαγγελία. Κάθε χρόνο, τέτοια περίοδο, αλλά και στις αρχές του χρόνου κατά το Φλεβάρι-Μάρτι, ζητείται μια ετήσια έκθεση προώθησης των ενεργειών για την επίλυση των ζητημάτων αυτών. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, και επειδή ήδη ξεκίνησαν και ανακοινώθηκαν τα πρόστιμα στην ελληνική κυβέρνηση για τη διαχείριση των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, γνωρίζουμε ότι τις επόμενες μέρες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα συνέλθει για τα πρόστιμα των ΧΑΔΑ και στη συνέχεια για τους χώρους υγειονομικής ταφής που έχουν προβλήματα. Συνυπολογισμένων όλων αυτών των παραγόντων, θεωρήσαμε σκόπιμο και σε συνεννόηση βέβαια με τη νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, να συντάξουμε μια επιστολή η οποία θα καταγράφει και τα δικά μας θέματα, δηλαδή τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής στο Καλαμάκι. Στην επιστολή καταγράφονται όλες οι αποδεδειγμένες ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από το Δήμο και το Φορέα Διαχείρισης σχετικά με την επίλυση του ζητήματος της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στο νησί της Ζακύνθου, καθώς και οι μελλοντικές ενέργειες γύρω από το θέμα. Παράλληλα, παρατίθεται το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση όλων των μελλοντικών ενεργειών και το πότε θα σταματήσει οριστικά η παράνομη λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής στο σκοπό που αποτελεί και την αιτία για την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στο μεταξύ, οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο ΧΙΤΑ από τα συνεργεία του Φώθησα, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος, συνεχίζονται ενώ και οι οδηγοί των απορριμματοφόρων πραγματοποιούν αποκομιδές απορριμμάτων και εναπόθεσή τους στο σκοπό μόνο κατά βούληση και κατά περίπτωση. Και οι δύο αυτές αποφάσεις ελήφθησαν σε αντίστοιχες συνεδριάσεις του Φορέα και του ΔΣ των εργαζομένων την περασμένη εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες καμπάνες ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ έχουν ήδη πέσει στη χώρα μας για μη συμμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Απόβλητα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε επίσης να επιβάλλει στην Ελλάδα τη χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τα Απόβλητα.